Καλησπέρα παιδιά, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα λιώσουμε αυτά τα βαράκια μολύβδου στο σπίτι πάνω σε ένα γκαζάκι με τη βοήθεια ενός φλόγιστρου. Αυτά τα βαράκια τα έχουμε επειδή δεν ψαρεύουμε, τα βρίσκουμε τα καλοκαίρια στη θάλασσα με τα παιδιά μου και είπαμε τώρα να φτιάξουμε ένα βαράκι. Φάραμε τον γκαζάκι να δουλεύει και βοηθάμε με το φλόγιστρο εδώ όπως βλέπετε. Ο μόλυβος λιώνει γύρω στους 350 βαθμούς, οπότε είναι πολύ εύκολο να λιώσει έτσι και πάνω στο καζάκι με ένα φλογιστρό, δεν είναι κάτι δύσκολο. Και για βάση έχουμε ετοιμάσει ένα σωλήνα, ένα στρατζαριστό 100 με 20, στον οποίο μέσα θα ρίξουμε, τον έχουμε με σφιχτήρες πάνω σε μια χοντρή λαμαρίνα και μετά θα το δείτε σε λίγο που θα το ρίξουμε. Έχει αυτά τα δύο χερούλια, αυτό το φτιάξαμε μόνοι μας από ένα σωλήνα Φ80. Κολλήσαμε δύο μασιφάκια στα πλάγια για χερούλια και πίσω ένα παξιμάδι για να μπορούμε να το σφινώνουμε για να το ρίχνουμε. Σαν τσιγκέλι ας πούμε κάτι. Να βλέπουμε ότι είναι έτοιμος εδώ ο μόλυβος. Να το, έχει λιώσει όλος. Θα πάρουμε τώρα τις βάσεις μας. Βλέπετε πως μπαίνουν. Είναι μια μουρέλα την οποία την έχουμε τσαλακώσει και πίσω βλέπετε έβαλα μέσα στο παξιμάδι, έβαλα μια άλλη μουρέλα για να το ρίξω εύκολα. Να τους, ο σωλήνας μας είναι 100 επί 20. Στο εσωτερικό του ρίξαμε το υγρό, το μείγμα μας το λιώνει. Ένα, έτσι το είχαμε με σφιχτήρες, βλέπετε πάνω στη λαμαρίνα, δύο μασιφάκια και πάνω σφιχτήρες. Κρυώνει βέβαια αρκετά γρήγορα, αφού είναι μόνο 300 βαθμοί και στο εξωτερικό περιβάλλον κατευθείαν κρυώνει, δεν έχει πρόβλημα. Βλέπουμε εδώ πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα το μόνο που θα χρειαστεί να κάνει είναι να κόψουμε τροχό, δεν το είχα προβλέψει από την αρχή, έλεγα πως βγει, αλλά ούτε καν. Το κόβω με τροχό στις άκρες εδώ πέρα και θα το βγάλω από εκεί μέσα. Και η βάση αυτή που βλέπετε ήταν έτσι ένα σαν τσιγκέλι μέσα, το έβαλα για κάποια χρήση άμα θέλω να το δέσω κάπου σε καμιά σημαδούρα, κάτι. Βλέπετε αυτό είναι. Κόβουμε και το κομμάτι εδώ πέρα για να το τσαλακώσουμε και να φτιάξουμε ένα κρίκο. Κόψαμε λίγο μεγαλύτερο, να τους το φτιάξαμε εδώ πέρα, δεν το τρίψαμε ακόμα. Φτιάξαμε όμως τον κρίκο περίπου στο κέντρο τον φέραμε και εδώ θα το ζυγίσουμε να δούμε πόσο, τι βαράκι φτιάξαμε. 620 γραμμάρια.